Καλησπέρα σε όλους μάγκες μου, καλώς ήρθατε στη βιντεάρα μας. Σήμερα θα μιλήσουμε για το event μας στο τέλος της season, τι γίνεται ακριβώς. Μαζί με αυτόν έχουμε πληροφορίες για το επόμενο chapter και πάρα πολλά άλλα news και leaks. Άρα μην πάτε πουθενά, κάντε ένα like, κάντε μια γραφούλα καινούργη. Βλέπετε εδώ και το item shop της ημέρας. Σήμερα γίνεται χαμός. Πρώτα έχουμε τα squad origin set του chapter 1, τα skins, μετά feature daily, συνεχίζουμε με τον Goku Black, έχουμε την FNCS ώρα, όλα τα Star Wars skins, γίνεται ένας χαμός εδώ, όλα τα icon series skins από content creators και σιγά σιγά φτάνουμε στο τέλος με τα special offers και bundles. Γενικά έναν τεράστιο shop manges και μην μου ξεχάσετε πρώτα να βάλετε και support the creator MT1993 κάτω παύλα 96 αν πάρετε οτιδήποτε, θα το εκτιμούσα πάρα πολύ και δεν σας κοστίζει και τίποτα, μόνο βοηθάτε. Πάμε τώρα να ξεκινήσουμε να δούμε όλα τα leaks και news μας για το τι γίνεται με το Fortnite αυτές τις μέρες. Πρώτον έχουμε νέες πληροφορίες για το LEGO collab με το Fortnite και από ό,τι φαίνεται η Epic Games δουλεύει σε ένα unique mode για αυτόν τον collab, το οποίο από ό,τι φαίνεται θα έχει δικούς του bosses, custom UI, δηλαδή menu, HUD και όλα αυτά, δικά του LEGO models, άρα θα είναι τα γραφικά όπως τα LEGO games, και επίσης θα έχει και το δικό του κόσμο με κάτι που ονομάζεται Adventures, άρα θα είναι LEGO Adventures αυτόν το collab και δεν θα είναι απλά ένα skin που μοιάζει με LEGO στο item shop, θα είναι κάτι παραπάνω. Μετά μάγκες έχουμε εδώ κάτι για το Star Wars, είχαμε κάποια teasers μόλις μπήκε το event ότι θα βλέπαμε και άλλα skins, ακόμη δύο, επειδή υπήρχαν codenames μέσα στα files και έκανε tease και epic τον droid, αλλά από ό,τι φαίνεται μας λέει εδώ ο Shinan PR ότι δεν θα βγουν άλλα Star Wars skins με το collab αυτήν τη φορά, ίσως σε κάποιον event που θα γίνει πιο μετά, αλλά προς το παρόν αυτό είναι το item shop μας ό,τι αφορά Star Wars και δεν θα έχουμε καινούρια skins. Τώρα έχουμε και κάτι για το Miles Morales και είπαμε ότι θα έχουμε ένα μεγάλο Spider-Man collab για το που θα κυκλοφορήσει καινούρια ταινία του Spider-Man, το νέο cartoon, το Across the Spider-Verse στις αρχές του Ιούνιου, και ότι το πιο πιθανό ο Miles Morales θα ήταν Battle Pass skin για την επόμενη season. Αλλά εδώ έχουμε άλλες πληροφορίες από το Shinan PR που λέει ότι το collab θα κυκλοφορήσει το πιο πιθανόν από τις 18 του Μάη μέχρι τις 8 του Ιούνιου, άρα πάρα πολύ πιο σύντομα από ό,τι περιμέναμε και κυριολεκτικά σε 3 μέρες υπάρχει πιθανότητα να δούμε το Miles Morales και άλλα Spider-Man skins στο shop. Μαζί με τα skins του Spider-Man είχαμε πει ότι η Epic δουλεύει και σε καινούρια web shooters τα οποία θα έρθουν μαζί με αυτόν το collab, μάλλον θα είναι έτσι ένα μικρό event του Spider-Man που θα έχει και το δικό του Mythic και όλα αυτά και όπως είπαμε τώρα θα γίνει πολύ πιο σύντομα από ό,τι περιμέναμε. Μετά η Epic Games δουλεύει από ό,τι φαίνεται και σε ένα ξεχωριστό racing mode για το Fortnite, άρα που θα μπορούμε να κάνουμε κόντρες με αμάξια και όλα αυτά και θα κυκλοφορήσει λέει ο Shina μέσα στους επόμενους 5 μήνες. Δεν έχουμε κάτι παραπάνω για αυτόν το mode, το μόνο που ξέρουμε είναι ότι μάλλον θα κυκλοφορήσει μέσα στην επόμενη σεζόν. Μετά έχουμε εδώ και πληροφορίες για το Summer Event μας, το οποίο θα ξεκινήσει 4 του Ιούλη και το ενδιαφέρον είναι ότι θα έχει από ό,τι φαίνεται live event στην έναρξη του Summer Event φέτος, το λεγόμενο Mural και Propping Event. Δεν ξέρω αν αυτά είναι κωδικές ονομασίες, αν μας δίνουν κάποιο στοιχείο για το τι πρόκειται να γίνει, αλλά προς το παρόν ξέρουμε ότι θα ξεκινήσει, είπαμε, μέσα στον Ιούλη, θα έχει live event και θα έχει και αποστολές με free rewards, όπως πάντα. Άρα περιμένουμε ένα δυνατόν summer event και φέτος. Και τώρα θα μπούμε έτσι στο τελευταίο μας θέμα της ημέρας, που έχει να κάνει με το επόμενο chapter, αλλά και το μεγάλο μας live event. Και ο HypeX υποστηρίζει ότι το chapter 4 θα τελειώσει και αυτόν, όπως το chapter 3 με τη season 4. Και το Chapter 5 θα κυκλοφορήσει μέσα στο Νοέμβρη-Δεκέμβρη. Άρα πλέον, από ό,τι φαίνεται, η Epic Games θα κάνει τα chapters πολύ μικρά. Ο χάρτης θα αλλάζει κυριολεκτικά κάθε 4 season. Και αυτό είναι πάρα πολύ θετικό, γιατί πλέον η Epic δεν κάνει αλλαγές στο χάρτη με τα updates για κανένα λόγο. Άρα χρειαζόμαστε
πιο σύντομα νέο chapter, αλλιώς ο χάρτης γίνεται πολύ βαρετός και χρειαζόμαστε κάτι καινούριο συνέχεια. Και το ίδιο ακριβώς υποστηρίζει και ο Shinan BR, άρα είναι έγκυρη πληροφορία θα έλεγα, και λέει ότι Epic προτιμάει πλέον τα annual releases για τα chapters, άρα κάθε χρόνο νέο chapter. Μετά όμως έχουμε και κακά νέα δυστυχώς και αφορά το live event της season που έχουμε τώρα. Πιστεύαμε πάρα πολύ ότι θα έχουμε live event αυτή τη season, γιατί πάντα στη season 2 ενός chapter υπάρχει live event στο τέλος. Έχουμε τα ραγίσματα στο χάρτη, το ηφαίστειο στο χάρτη έξω από τη Mega City. Γενικά γίνονται πράγματα σιγά σιγά, παρόλο που η ιστορία του Fortnite είναι κυριολεκτικά ανύπαρκτη. Απλά έχουμε αυτούς τους μικρούς σεισμούς και το ηφαίστειο και κάποιες πληροφορίες ότι θα γίνονται μια έκρηξη που θα καταστρέψει τη Mega City. Όμως οι leakers τώρα υποστηρίζουν ότι το event δεν θα γίνει σε αυτήν τη season και θα γίνει μάλλον στο τέλος του chapter 4, δηλαδή μέσα στο Νοέμβρη και συγκεκριμένα 21 του Νοέμβρη, που είναι κρίμα γιατί βλέπω ότι πάει να κάνει Epic εδώ. Θα κάνει τα chapters πολύ μικρά, δηλαδή ένα χρόνο να πηγαίνουν, 4 seasons, και θα κάνει μόνο έναν event στο τέλος του chapter πλέον, που δεν ξέρω αν θα αντέχει το community τόσο μεγάλων κενών μεταξύ των μεγάλων events του Fortnite, γιατί προς το παρόν ούτε την ιστορία προχωράνε, ούτε κάνουν κάτι στο χάρτη, άρα έχουμε ένα πρόβλημα να το πούμε με το hype του Fortnite αν φύγουν και τα ενδιάμεσα events. Ας ελπίσουμε όμως ότι θα γίνει live event αυτήν τη season, τουλάχιστον έχουμε κάποια στοιχεία, παρόλο που τα leaks και οι leakers λένε το αντίθετο. Όπως και να έχει, ο Feral's VFX μας έφτιαξε έτσι ένα πολύ δυνατό fan-made trailer για το live event του ηφαιστείου και θα το δούμε μαζί τώρα για να γίνουμε λίγο hyped. Σας το αφήνω πρώτα και μετά να το σχολιάσουμε. Όπως είδατε μάγκες μου, μας δείχνει ένα shot του ηφαιστείου μέσα από τη Mega City, άρα από ό,τι φαίνεται η καταστροφή πλησιάζει, αλλά μέσα από τη λάβα δεν βγαίνει μόνο φωτιά, καταστροφή, καπνός και όλα αυτά, βγαίνει και το τέρας, ο Κάτους, που έχουμε να τον δούμε τόσα χρόνια τώρα. Και από ό,τι φαίνεται, ο Ferals βλέπει έτσι το event να φέρνει πίσω και το ηφαίστειο και το τέρας και όλα αυτά να γίνει super χαμός που λέμε. Και στο τέλος βλέπουμε και ένα ρομπότ να ενεργοποιείται. Άρα θα έχουμε ίσως τη μάχη του Κάτους με το ρομπότ V2. Και μακάρι να γίνει κάτι τέτοιο, παρόλο που είπαμε έχουμε αρνητικά νέα ό,τι αφορά live event. Ίσως αυτό να είναι το chapter 4 event, δεν ξέρω. Αλλά πείτε μου και εσείς κάτω στα comments τι πιστεύετε για όλα αυτά με το chapter που αλλάζει τώρα πλέον μία φορά το χρόνο. Το event αν θα έχει ή όχι, γενικά να γίνει μια συζήτηση. Και αυτό ήταν και το βιντεάκι μας, μην μου ξεχάσετε κάνετε ένα like, μια δυνατή εγγραφούλα, πάντα να έχετε support the creator MT1993 κάτω παύλα 96 στο shop και αύριο μάγκες μου θα έχουμε και το τελικό update τη season 2, άρα μείνετε συντονισμένοι, θα έχουμε σίγουρα βιντεάκι για να καλύψουμε όλες τις μεγάλες αλλαγές. Καλό υπόλοιπο σε όλους και τα λέμε πολύ σύντομα.